Στεναχωρήθηκε πολύ. Που έκανε χθες ένα ξέσπασμα. Εν τω μεταξύ, να σου πω την αλήθεια. Νωρίτερα του έβλεπα μαζί με την Ιωάννα που είχαν πάει να κάνουν το υπέρηχο και το δείχνανε. Και έλεγα, τι ωραίο. Συγκινήθηκα πολύ, του έστειλα και μήνυμα. Και μετά γίνεται ένα χυδαίο σχόλιο στα social media. Και το παιδί έχει όλα τα δίκια πάνω. Έγινε έξαλλο. Καταρχήν, να πούμε ότι το σχόλιο αυτό έγινε κάτω από μία ανάρτηση. Πολύ γλυκιά, πολύ συγκινητική από τον Baby Shower που είχαν κάνει με τους φίλους τους, Ιωάννα και ο Δημήτρης. Και κάτω από αυτά τα σχόλια, και κάτω στα σχόλια, ανάμεσα στις ευχές, στις καρδιές και το πόσο ευτυχισμένοι φαίνεστε κτλ., προέκυψε μία κυρία, τώρα δεν ξέρουμε αν είναι αληθινό το προφίλ, μία γυναίκα. Που είπε κάποια πράγματα. Πάμε να δούμε τι έγραψε, πώς απάντησε ο Δημήτρης και θέλω να το σχολιάσουμε. Υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι, αν μπορείς να τους πεις, και είναι και γυναίκα. Θα του δείξετε και την τ*** της μαμάς του όταν μεγαλώσει. Προφανώς αναφέρονταν, ναι. Για να καταλάβει και ο κόσμος, αναφέρονταν σε αυτό που έχει πει η ίδια η Ιωάννα Τούνη με ένα βίντεο που έχει κάνει, σε κάποιες προσωπικές στιγμές, τις οποίες κάποιος για να την εκδικηθεί. Όχι βίντεο. Και δημοσιοποίηση. Όχι βίντεο που έχει κάνει. Είναι υπόθεση στα δικαστήρια. Για δεν είπα που έχει κάνει. Ένα βίντεο. Ναι, ένα βίντεο το οποίο είχε βγει στο φως της δημοσιότητας. Εντάξει, έχει κάνει βίντεο και έχει μιλήσει γι' αυτό εννοούσα. Από το ξενοδοχείο. Το θυμόμαστε. Καλά κάνεις και το κάνει. Γιατί έτσι πως το είπες, μην υπάρχει. Όχι. Συγγνώμη, παιδιά. Υπάρχει γυναίκα ή χρήστη που αυτή τη στιγμή σε μία κοπέλα. Η οποία περιμένει το παιδάκι της. Η οποία μιλάει στον κόσμο και λέει πόσο δύσκολα περνάει την περίοδο της εγκυμοσύνης. Η οποία πριν από λίγο καιρό έχει χάσει και τη μητέρα της. Η οποία έχει εξομολογηθεί όλες τις δυσκολίες που έχει περάσει στη ζωή της. Και πραγματικά εγώ νιώθω ότι αυτό το παιδί ήρθε δώρο Θεού για αυτήν την κοπέλα. Πολύ σωστά. Μετά από τον χαμό της μαμάς. Βέβαια. Που έγραψε αυτό το έσχο στα social. Υπάρχουν. Ναι, θες να σου πω και κάτι άλλο. Δεν πάτε καλά. Θα αρχίσω τώρα πάλι να τσιτώνω όπως θες. Ναι, να ουρλιάζεις. Δεν πάτε καλά εκεί στα social media. Αλήθεια, βρίστε εμένα που με βρείτε, που λέτε και για μένα 1000-2 όλη την ώρα. Αλλά τώρα την άλλη την κοπέλα, οποιαδήποτε κοπέλα, περιμένει το μωράκι της. Δεν ντρέπεστε. Πόση κακία και τοξικότητα, τι ανηθικότητες είναι αυτά. Και θέλω να σου πω και τη συνέχεια, γιατί μου έκανε πάρα πολύ τραγική εντύπωση και προσπάθησα να καταλάβω τι τύπος ανθρώπου είναι αυτός που μπορεί να το κάνει αυτό. Θέλω να σου πω λοιπόν το συγκεκριμένο προφίλ. Είναι γυναίκα. Δεν υπάρχει πια στα social media. Θα έκαναν πολλά report. Δεν υπάρχει πια. Δηλαδή, και λογικό είναι. Και εγώ αν το είχα δει χθες, δεν το είδα, ακριβώς, θα πήγα να κάνω report. Μα και εγώ το ίδιο ακριβώς έκανα και λέω, κάτσε να δω, ρε παιδί μου, τι κτίνωσες εσύ. Είναι οι ίδιοι που μπαίνουν και βλέπουν τις προσωπικές στιγμές από τα revenge porn. Έτσι, γιατί μπράβο. Εμάς, αν μας έρθει κάτι τέτοιο σε προσωπικές στιγμές, το πρώτο που πρέπει να κάνεις για να τελειώνουν όλα αυτή η επιτίδη είναι να μην τους κάνεις το χαρτί να μπαίνει να βλέπεις. Είναι οι ίδιοι οι μικρόψυχοι για να μην βάλω όλο πρώτο συνδετικό. Να θυμίσουμε ότι και για την Ιωάννα, τι είχε ακούσει όταν ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της. Τα θυμόσαστε αυτά τα σχόλια που της είχαν κάνει. Τώρα αυτό δεν το θυμάμαι ακριβώς. Όχι, εγώ βλέπω μια γυναίκα που βγάζει την κυλίτσα της και ξεκινούμε που χθες που χάιδευαν την κυλίτσα της είχαν πάει για τον υπέρηχο. Και λέω, παιδί μου, ότι και τα δύο παιδιά, επειδή έχουν περάσει δύσκολα, το έχουν πει και οι δύο με τις οικογένειές τους και γενικότερα με στιγμές τους, πάνε αυτή τη στιγμή να φτιάξουν τη δικιά τους οικογένεια. Πόσο πόσο καθήκη μπορεί να είσαι για να μπαίνεις σε διαδικασία για οποιαδήποτε γυναίκα, ακόμα και να τη συχαίνεσαι, ρε παιδί μου, και να μην σου έχει κάνει κάτι. Πώς. Περιμένει το παιδάκι της να γράψει κάτι τέτοιο. Θα μου πεις καλή και εμένα. Πολλές φορές, όταν έκανα και την κατάψυξη που μίλησα ανοιχτά, κάνει την κατάψυξη, ξέρετε τι μου γράφανε. Μωρή, να μην σταυρώσει ποτέ εγκόμενο και να μην. Μείνει ποτέ έγκυος. Μιλάμε κάτι ψεύτικα, τέτοιο μίσος του κόσμου. Και λέω, αλήθεια, πάμε όλοι λίγο να το δουλέψουμε αυτό. Γιατί έτσι η κοινωνία δεν θα πάει μπροστά. Δεν ξέρω αν θα βελτιωθούν, αγάπη μου γλυκιά, όταν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι. Ζεν, Κατερίνα, ηρέμηση. Στον εαυτό μιλάω όπως και που για να μην. Γιώθηκα ξανά. Μάλιστα. Έτσι πρέπει. Μάλιστα, πάμε να συνεχίσουμε.